προτείνω να βγούμε από την Κρήτη, να πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση εκτός Κρήτης, συνηθίζουμε εδώ στην εκπομπή μας, και θα πάμε Σαντορίνη, να πάρουμε μία γεύση εκεί από τη Σαντορίνη, εκεί από την Καλδέρα, έτσι δεν είναι. Πάμε να δούμε, εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Ορφανό, ο οποίος βέβαια είναι και αυτοδιοικητικός. Κύριε Ορφανέ, είσαι και αυτοδιοικητικός εκεί στο Δήμο Θήρας. Να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα από το διαμάντι του ελληνικού τουρισμού, καλησπέρα από τη Σαντορίνη, καλησπέρα από την όμορφη μας Καλδέρα. Καλησπέρα στην Κρήτη μας. Βλέπω οι καιρικές συνθήκες εκεί είναι ιδανικές όπως και στην Κρήτη σήμερα. Έχει ένα πολύ μικρό αεράκι, υπολογίζουμε στα 3 με 4 μποφόρ, αλλά ναι, είναι ιδανικές για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε την εικόνα της Σαντορίνης προς όλη την Ελλάδα. Και σήμερα τη μεταφέρουμε προς την Κρήτη, προς εσάς, προς το Κρήτη TV. Εγώ να πω βέβαια ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα που βλέπουμε είναι live εικόνα, είναι αυτή τη στιγμή ζωντανή εικόνα, και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω η θέα και αυτό το οποίο μας μεταφέρετε, κύριε Ορφανέ, είναι κάτι το μοναδικό. Πάμε, θα δούμε και το ίδιο βασίλεμα, δεν το προλαβαίνω. Να ευχαριστήσω εσάς αλλά και τον οικονολήπτη μας και συνάδελφό σας δημοσιογράφο Παναγιώτη Μητυλινέο. Πραγματικά ήρθε για τις ανάγκες του ρεπορτάζ δικού σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας βοηθάτε, κύριε Ορφανέ, να βγάλουμε έτσι ένα καλό αποτέλεσμα από την περιοχή της Σαντορίνης. Και θέλω να το παραδεκτώ και να σας ευχαριστήσω. Έχουμε ξαναμιλήσει μέσα από την Κρήτη σήμερα. Και είμαστε εδώ να ξανασυνδεθούμε μέχρι το τέλος της σεζόν, να ξαναπραγματοποιήσουμε. Είστε ένας άνθρωπος δραστήριος που αγαπάει τον τόπο του και κάθε φορά που μιλάμε στο τηλέφωνο είστε δεκτικός και επιθυμείτε έτσι να μας βοηθήσετε από την πρώτη στιγμή. Το κλίμα στις τάξεις των ξενοδόχων εκεί ποιο είναι, για πείτε μας. Πριν σας πω το κλίμα στις τάξεις των ξενοδόχων, θέλω να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια και θέλω να σας πω ότι πραγματικά είναι μεγάλη μου τιμή το να μιλάω στο Crete TV και στην εκπομπή τη δική σας. Όμως θα ήθελα να τονίσω ότι έχετε πρόσκληση ανοιχτή και εσείς και οι συνεργάτες σας να έρθετε στο νησί της Σαντορίνης και να σας φιλοξενήσουμε. Πραγματικά θα ήταν μεγάλη χαρά μας και τιμή το να έρθετε εδώ στο νησί μας και να σας φιλοξενήσουμε. Σας ευχαριστούμε, δική μας χαρά. Όσον αφορά το κομμάτι των ξενοδόχων, υπάρχει μια αισιοδοξία, υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας. Υπάρχουν πάρα πολλά τηλεφωνήματα και request στους ξενοδόχους μας. Υπολογίζουμε ότι θα έχουμε μια καλή σεζόν μετά τις 15 Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανοιχτά περίπου το 40% των ξενοδοχείων. Το Σαββατοκύριακο αυτό που μας έρχεται, που ανοίγει και επίσημα ο τουρισμός, υπολογίζουμε ότι θα φτάσουμε στο 50% του ανοίγματος των ξενοδοχείων. Και από το τέλος Μαΐου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα πιάσει το 100% του ανοίγματος των ξενοδοχείων. Μάλιστα, σε σχέση με πέρυσι που πολλά ξενοδοχεία δεν άνοιξαν το 20. Ακριβώς. Υπολογίστε ότι πέρυσι άνοιξε μόνο το 50 με 60% των καταλυμάτων στο νησί μας. Μάλιστα. Και βέβαια, νομίζω στοχεύεται και στον εσωτερικό τουρισμό. Να αναφερθώ και στο παράδειγμα της Κρήτης. Πολλοί Κρητικοί βρίσκονται κάθε καλοκαίρι στη Σαντορίνη, ακόμα και για 2-3 μέρες. Ακριβώς. Κοντάρουμε αρκετά στα νησί στον εσωτερικό τουρισμό. Όμως ο Έλληνας πάντα και την περσινή χρονιά, αλλά θεωρούμε και τη φετινή χρονιά, είναι last minute. Υπάρχουν πάρα πολλά request όσον αφορά το κομμάτι από ελληνικό τουρισμό, αλλά οι πληροφορίες μας λένε ότι θα είναι last minute. Μάλιστα. Στόχος φαντάζομαι να πιάσετε ένα καλό ποσοστό σε σχέση με το 19. Ακριβώς. Ο στόχος είναι αυτός, το να πάμε να πιάσουμε ένα καλό ποσοστό με το 19, να είναι μια καλή σεζόν με τα δεδομένα που υπάρχουν, ώστε να ποντάρουμε στην επόμενη χρονιά και να μπορέσουμε το 2022-2023 να επανέλθουμε στα νούμερα του 2019. Η εστίαση έχει ανοίξει στη Σαντορίνη. Η εστίαση αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι είναι ανοιχτό το 30% της εστίασης. Ναι. Όμως υπολογίζουμε ότι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται θα φτάσει στο 40%. Μόλις ανοίξει και η μουσική και από τις 25 Μαΐου έως και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου υπολογίζουμε ότι θα είναι το 100% ανοιχτό στην εστίαση. Έχετε εικόνα αν αυτό το Σαββατοκύριακο έχετε κόσμο? Ναι, υπάρχει μια εικόνα. Υπολογίζουμε περίπου από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στις 15 πτήσεις charter από το εξωτερικό, από διάφορες χώρες. Και υπολογίζουμε και στον εσωτερικό τουρισμό ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε περίπου στις 6 πτήσεις εσωτερικού από την Αθήνα. Και το μήνυμά σας στους κριτικούς που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ποιο είναι? Ότι η Σαντορίνη είναι ένας πολύ φιλόξενος τόπος
για όλα τα βαλάντια. Και για τον άνθρωπο που θέλει να δώσει παραπάνω χρήματα και να έχει μια καλύτερη διαμονή, αλλά και τον άνθρωπο που θέλει να δώσει λιγότερα χρήματα και να έχει μια πιο μικρότερη διαμονή. Και εγώ να πω βέβαια. Ολοκληρώστε. Όχι, είναι ένα πολύ φιλόξενο κόσμο, πολύ φιλόξενο νησί για όλα τα παλάτια. Γι' αυτό λέμε ότι είναι και η ναυαρχίδα του τουρισμού. Εγώ... Δεν υπάρχει μόνο από τη μέση και πάνω πλέον. Και εγώ να πω βέβαια ότι στη Σαντορίνη δραστηριοποιούνται αλλά και μένουν σε μόνιμη βάση πολύ κριτικοί. Είναι στη Σαντορίνη αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι είναι πάνω από 2.000 οικογένειες πρώτης και δεύτερης και τρίτης γενιάς κριτικών με ένα πάρα πολύ δραστήριο σύλλογο. Μάλιστα. Κύριε Ορφανέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαρά μας και τιμή μας η σύνδεση που πραγματοποιήσαμε. Και είπαμε, δεσμευτήκαμε και οι δύο πλευρές, θα τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας και εμείς και γενικότερα ο Δήμος μας, ώστε να έχουμε την πληροφόρηση που πρέπει στο νησί της Κρήτης. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω την πρόσκλησή μου. Σας περιμένουμε στο νησί μας, στο νησί της Σαντορίνης, να σας φιλοξενήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ.